Κυρία Κουζιάκη, η περιοχή σας έχει ζήσει για τα καλά στην ολότητά του τη εστί πανδημία του κορονοϊού από το πρώτο κιόλας κύμα. Και από το δεύτερο κύμα. Μάλιστα, ήμασταν και η πρώτη περιοχή πανελλαδικά που μπήκαμε σε lockdown με αφορμή το δεύτερο κύμα. Ακριβώς, ακριβώς. Και όντως παρατηρούμε αυτές τις μέρες υπάρχει μια μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων και είναι και δικαιολογημένη μια ανησυχία που υπάρχει και στον κόσμο, το ότι παρόλο που είμαστε κλεισμένοι εδώ και 2 και πλέον μήνες, γιατί συνεχίζει να υπάρχει αυτή η έξαρση. Βλέπουμε τις τελευταίες ώρες, το τελευταίο 24ωρο, ότι υπάρχει μια ανησυχία υποκριτική των κυβερνητικών στελεχών, που δεν πήρε ούτε και τώρα, παρά τις πιέσεις και των ίδιων των υγειονομικών και των σωματείων εδώ πέρα της περιοχής. Σήμερα είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Αντί να στείλει υγειονομικό προσωπικό, στέλνει τον κύριο Χρυσοχοίδη, όπως πολύ εύστοχα λέτε και στην ανακοίνωσή σας. Θέτοντας ουσιαστικά το δυνατό εντός εισαγωγικών χαρτί της η κυβέρνηση αυτό της ατομικής ευθύνης. Αντί να στείλει γιατρούς να ενισχύσει εδώ πέρα το δημόσιο σύστημα υγείας κτλ. Και να πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας χώρου δουλειάς, έστειλε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για να προετοιμάσει, αν θέλετε, και το έδαφος για ένα ενδεχόμενο πιο σκληρό lockdown. Αποτελεί πραγματικά πρόκληση, ειδικά αυτή την περίοδο και από την προηγούμενη, που πλέον έχουμε αποκτήσει και ο λαός εδώ πέρα της περιοχής έχει αποκτήσει πείρα για το γεγονός και όλος ο κόσμος το λέει ότι ουσιαστικά μέτρα στους χώρους δουλειάς δεν έχουν πάρθει ούτε τώρα. Είναι χαρακτηριστικές και καταγγελίες των εργαζομένων μέσα στη ΔΕΗ, που τα κρούσματα από την αρχή του δεύτερου κύματος ήταν δεκάδες, ότι ούτε και τώρα δεν έχουν πάρθει ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Και αν θέλετε και όποια προσπάθεια καταστολής, ενίσχυσης της αστυνόμευσης κτλ. Εξαντλείται αποκλειστικά στο ατομικό πρόστιμο, στον ατομικό έλεγχο κτλ. Και όχι στον ουσιαστικό έλεγχο, αν θέλετε, και το αν τηρούνται τα μέτρα προστασίας μέσα στους χώρους δουλειάς. Στα εργοστάσια, στις βιοτεχνίες, στις υπηρεσίες, στις δομές υγείας κτλ. Έχουμε τις τελευταίες μέρες και από επίσημα χείλη, δηλαδή διατυπώνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση ακόμα και στην ιχνηλάτηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και έχει να κάνει με το γεγονός ότι και εδώ πέρα το τοπικό κλιμάκιο του ΕΟΔΗ είναι τρομερά υποστελεχωμένο και έχει επιφορτιστεί ουσιαστικά μόνο του την όποια ιχνηλάτηση γίνεται. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το ότι ενώ υπάρχουν υποδομές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κέντρα υγείας δηλαδή, που σε αυτή την κρίσιμη φάση θα μπορούσαν πραγματικά και αυτοί να ενταχθούν σε αυτό το σχεδιασμό για την ιχνηλάτηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, συγγνώμη. Αντίθετα, είναι η εγκληματική ευθύνη της κυβέρνησης και της Τρίτης ΥΠΕ, που αντί να ενισχύσουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα κέντρα υγείας, που είναι πραγματικά έκτακτο αυτό να γίνει, αντίθετα τα αποψηλών και μετακινούν γιατρούς από τα κέντρα υγείας στα νοσοκομεία εδώ πέρα της περιοχής για να καλύψουν υποτυπωδώς τα κενά που υπάρχουν. Αυτή η πρωτοβάθμια φροντίδα που θα επιστρατευτεί υποτίθεται και για τους εμβολιασμούς και τελικά τώρα βάρος πέφτει στους φαρμακοποιούς. Ναι, εντάξει, σήμερα μετά τις δηλώσεις και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Ο οποίος τι σας είπε? Ευχές και παρηγοριά έστειλε στην ουσία εδώ πέρα στο λαό της περιοχής. Δεν είπε. Είμαστε, τέλος πάντων, περιμένουμε ίσως να ανακοινωθούν μέσα τη μέρα από ό,τι λένε κάποια επιπλέον μέτρα όσον αφορά το lockdown. Αλλά ο λαός της περιοχής εδώ πέρα, αντί για ευχές και παρηγοριά, χρειάζεται ουσιαστικά μέτρα προστασίας, να γίνουν μαζικά τεστ σε όλους τους χώρους δουλειάς. Και αν θέλετε, επειδή υπάρχει και αυτό, που κουνάνε τέλος πάντων το δάχτυλο της ατομικής ευθύνης, ότι έχουν παρατηρηθεί συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να είναι θετικοί και να κυκλοφορούν κτλ. Ακόμα και τώρα πρέπει να εξασφαλιστούν όλες τις προϋποθέσεις και για την προληπτική καραντίνα εργαζομένων και τα εργασιακά τους δικαιώματα, δηλαδή να βεβαιωθούν ότι θα δίνονται άδειες έτσι ώστε να μπουν σε προληπτική καραντίνα σε περίπτωση επαφής με κρούσμα, αλλά και στην περίπτωση που πλέον βγουν θετικοί, χρειάζονται να επιταχθούν και οι ιδιωτικές κλίνες σε ξενοδοχεία για να μπορέσει να μειωθεί και αυτό που λέμε η ενδοοικογενειακή διασπορά, γιατί τα περισσότερα λαϊκά νοικοκυριά δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή απομόνωσης, έτσι ώστε να μπορεί ναι, να σε 50 και 60 και 70 τετραγωνικά μέτρα, τι να απομονωθεί. Η όποια οικογενειακή διασπορά.
Εντάξει, συνολικά οι στημένοι διάλογοι περί ανευθυνότητας πολιτών κτλ. Θέλουν να αποκρύψουν τις εγκληματικές ευθύνες που έχουν. Ναι, γιατί τις ευθύνες ουσιαστικά για τον εργοδότη που εκβιάζει τον εργαζόμενο να κρύψει ότι είναι θετικό κρούσμα, δεν τις ψάχνει, ούτε και το τι γίνεται μέσα στους χώρους δουλειάς επίσης δεν ψάχνει. Ακριβώς. Mm-hmm. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Το κάτω-κάτω, ναι. αν υπάρχει και όποιος φόβος και ανασφάλεια και αυτό που λένε στο κοινωνικό στίγμα, πυροδοτείται και από τα ανεπαρκή μέτρα προστασίας και την ανεπαρκή στήριξη, ας το πούμε έτσι, της κυβέρνησης στο να στηριχτεί εδώ πέρα ο λαός με πράξεις στις δομές υγείας, με καλή ενημέρωση κτλ. Και με ξεκάθαρο, όπως το λένε, το τι χρειάζεται να γίνει στην όποια περίπτωση κρούσματος. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Έχετε έναν από τους μεγαλύτερους εργασιακούς χώρους στην περιοχή σας, της ΔΕΗ. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα τι μέτρα παίρνονται εκεί. Και μάλιστα οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στην ΔΕΗ βρίσκονται σε όλη την Δυτική Μακεδονία ουσιαστικά. Ζούνε δηλαδή. Ναι. Συγκεντρώνονται κυρίως στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, αλλά ναι, και στην περιφερειακή ενότητα Φλόρενς, που αν θέλετε αυτό ενισχύει και τη διασπορά, ας το πούμε έτσι, μεταξύ της Δυτικής Μακεδονίας. Όντως είναι ο μεγαλύτερος χώρος δουλειάς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα σε κάποιους χώρους που συγκεντρώνονται πάρα πολλοί εργαζόμενοι, όπως είναι στις εργολαβίες, δεν έχουν πάρθει ούτε και τώρα. Και μάλιστα στις εργολαβίες, ακόμα και το τεστ είναι στην ευθύνη του εργαζόμενου και στην τσέπη του εργαζόμενου το αν θα μπορέσει να κάνει. Προφανώς και με όλες τις απειλές, σε περίπτωση που χρειαστεί να πάρει άδεια κτλ., υπάρχει και ο φόβος να απολυθεί, να χάσει το μεροκάματο κτλ. Το προηγούμενο διάστημα και σήμερα μάλιστα έχουν γίνει κάποιες κινητοποιήσεις από το ΣΕΕΝ, που είναι το ταξικό σωματείο εκεί πέρα στο χώρο της ΔΕΗ, όπου διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας και κατά τη μεταφορά των εργαζόμενων, αλλά και ουσιαστικά μέτρα προστασίας μέσα στους χώρους της παραγωγής, ας το πούμε έτσι, και με τα μέσα ατομικής προστασίας, αλλά κυρίως με συχνά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να προστατευτούν ουσιαστικά. Για άλλη μια φορά, όπως συνολικά σε όλους τους χώρους δουλειάς σε όλη την Ελλάδα, τα μέτρα σταματάνε εκεί πέρα που ξεκινάει το κόστος και για αυτή την επιχείρηση. Υπάρχει και αναφορά που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην Βουλή. Κύριε Κουζιάκη, κλείνοντας, ποιο είναι το σύνθημα που βάζει στην πρώτη γραμμή τούτες τις ώρες το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Χρειάζεται να δυναμώσει τις επόμενες μέρες περισσότερο, γιατί επιβεβαιώνεται και από την ίδια την πραγματικότητα το πόσο δίκιο είχαν οι διεκδικήσεις και των υγειονομικών και των εργατικών σωματείων και των μαθητών και των γονέων που διεκδίκησαν το προηγούμενο διάστημα ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων μας. Είναι δηλαδή, δικαιώνεται αυτός ο αγώνας. Αυτός ο αγώνας από σήμερα, από τώρα πρέπει να δυναμώσει ακόμα περισσότερο και σε αυτόν τον αγώνα, ξέρετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα δώσει όλες τις δυνάμεις με όποιον τρόπο για να μπορέσει να την ενισχύσει, είτε κοινοβουλευτικά. Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσουμε ένα μεγάλο πολιτικό άνοιγμα στους χώρους δουλειάς και μέσα στην πόλη της Κοζάνης, έτσι ώστε να παρθούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την ζωή ουσιαστικά του λαού της Κοζάνης. Κυρία Κοζιάκη, να ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Γεια σας.